Παλμός On Air 105,4. Εδώ η μουσική γίνεται από όλα. Ακριβώς 19 λεπτά μετά τις 11. Παλμός On Air 105,4. Σε ζωντανή σύνδεση πάντα με τον ελληνικό FM.com στην Αμερική. Αλέκο Στεφάνου πάντα εδώ, ο Νιόνιος είναι πάντα εδώ, αλλά Νιόνιο σου έχω και έκπληξη. Δεν ακούσω. Μαζί μας έχουμε τους Ιχθείς. Καλησπέρα. Καλησπέρα στο Φώτη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα σας. Καλώς σε βρήκαμε. Και πολύ μεγάλη η αναμετάδοση από τον ελληνικό σύνδεσμο σημαίνει η Αμερική, έτσι. Ναι. Είμαστε παντού σήμερα. Παντού, παντράβο. Είμαστε παγκόσμιοι σήμερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η Ιχθείς είναι ένα συγκρότημα. Πες μας λίγο για αυτό το συγκρότημα. Τι είναι, πώς δημιουργήθηκε, από πού προήρθε, πόσα μέλη είσαστε. Λοιπόν, η μπάντα αυτή δημιουργήθηκε πριν 1,5 χρόνο περίπου. Mm-hmm. Από 5 άτομα, οι οποίοι είχαν όλοι αρκετά μεγάλη εμπειρία στη Θεσσαλονίκη σαν μουσική, και είπαν να κάνουν ένα σχήμα με συγκεκριμένο στυλ και το δυνατόν καλύτερη δυνατή live παρουσία, mm-hmm. σε ένα χώρο σαν μουσικό άκουσμα, το λεγόμενο pop rock το λέμε εδώ στην Ελλάδα αυτό, δηλαδή και λίγο εμπορικό και λίγο πιο ροκ, με ελληνικό ήχο, γυναικεία φωνία με από αυτά. Mm-hmm. Ασχοληθήκαμε με τραγούδια τα οποία υπήρχαν στο Τσιχτάρι, ήταν μερικά μου εδώ και αρκετό καιρό, κάνει γράφω μουσική ήχο. Και καθίσαμε, φτιάξαμε ένα χώρο δικό μας. Mm-hmm. Μελετήσαμε τα τραγούδια, τα βγάλαμε. Τελικά τα εκδώσαμε και μόνοι μας, mm-hmm. με πέρτσα. Η διανομή έγινε από την Alpha Records, η παραγωγή ήταν δικά μας ανεξάρτητη. Το καλό είναι ότι λόγω εμπειρίας η μπάντα εμφανίζεται δυνατά στο live και έχουμε κάνει πολύ καλές live εμφανίσεις. Ξέρω ότι στη... δηλαδή έκανα support στους Dreamon στην Θεσσαλονίκη όταν ήρθαν. Mm-hmm. Ήταν πολύ μεγάλη η διοργάνωση αυτή. Και επίσης και στην Καβάλα, στο φεστιβάλ που βλέπουμε στον Αράς, ένας πέρσις καλλιτέχνης παγκοσμίου είναι πολύ μεγάλα και πάνω από 3.000 κόσμο. Ξέρω γενικώς ότι στη Θεσσαλονίκη γίνεται ένας χαμός με εσάς. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, το θέμα δεν είναι μόνο να κάνεις την μπάντα, το θέμα δεν είναι μόνο να βγάλεις τα τραγούδια, το θέμα δεν είναι μόνο να παίξεις live. Το βασικό για να έχουν νόημα όλα αυτά είναι να υπάρχει ανταπόκριση. Ναι. Και η πρώτη κίνηση που έγινε ήταν την περίοδο την οποία ηχογραφούσαμε τα τραγούδια. Ξεκινήσαμε και τα δίναμε δωρεάν από το ίντερνετ, το οποίο ήταν για πέρσι ήταν κάτι πρωτοποριακό. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πλέον. Ναι, σίγουρα. Ναι, πλέον είναι δεδομένο. Πέρσι δεν ήταν όμως. Και μάλιστα διαφημιζόταν πολύ και από το τοπικό ραδιόφωνο εδώ, από αρκετά και όλα τα ραδιόφωνα. Mm-hmm. Και έμπαινε ο κόσμος, έκανε download από το site μας. Και πεζούμε κιόλας αυτό που ήταν στα ραδιόφωνα ήδη, πριν κυκλοφορήσει δουλειά. Άρεσε η δουλειά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Mm-hmm. Καταρχάς να ρωτήσω κάτι. Ακόμα και έδωσε δύναμη να πούμε ότι ακόμα και αν δεν βρούμε ανταπόκριση από αυτή την εταιρεία, να το βγάλουμε μόνοι μας. Όπως κάναμε. Και πολύ καλά κάνατε. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Εμείς πάντα, σαν εκπομπή, παίρνουμε και ενοχλούμε τους καλλιτέχνες. Δεν τους ρωτάμε, τους ενοχλούμε. Πού σε βρήκαμε. Με βρήκατε στο σπίτι. Εν ώρα ξεκούρασης, εν ώρα παραγωγής, κάτι. Εν ώρα δουλειά στον υπολογιστή. Μάλιστα. Το πλέον είναι εργαλείο δουλειά. Κατάλαβα. Δεν μας είπες... Ανεξάρτητη παραγωγή σημαίνει ανεξάρτητο promotion και ανεξάρτητη δουλειά και πολλές ώρες. Σίγουρα, είναι ένα πράγμα... Ακριβώς έχει τη δικιά του ομορφιά, δεν πειράζει. Δεν έχει τίποτα. Ένα πράγμα το οποίο ουσιαστικά το προωθείτε μόνοι σας, το προβάλλετε μόνοι σας και ασχολείστε μόνοι σας με το πώς θα πάει. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι μείνουμε και μόνοι μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Mm-hmm. Πολύ πιο δύσκολο από να το κάνουν κάποιοι άλλοι αυτό. Αλλά μπορώ να σου πω όμως ότι έχει την χαρά του γιατί έχει τη δυνατότητα της πλήρης επιλογής. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν θυμάμαι αν μας είπες πόσα άτομα βρίσκονται μέσα σε αυτό το συγκρότημα.
Λοιπόν, τα άτομα είναι 5. Mm-hmm. Είναι η Κωνσταντίνα Γαλάνη, η οποία πιθανή είναι και δίπλα μου, θα την βάλουμε αργότερα στη συζήτηση. Mm-hmm. Η φωνή. Είναι στα σύμπανα ο Μιχάλης ο Μπουγκόλης. Στον μπάσο είναι ο Ηλίας ο Κάτσιος. Τα πλήκτρα είναι ο Τάσος ο Μάντζερης. Στις κιθάρες, μουσική και στίχους, ο Μιλών, ο Φώτης Παπασάβρου. Μάλιστα. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να ακούσουμε τον Ινδιάνικο χορό. Ναι, αυτό ήταν και το πρώτο το οποίο ξεχώρισα. Θες να το ακούσουμε στην απλή του έκδοση ή στη remix? Καλύτερα βάλω το στη remix, γιατί είναι αργά, είμαι λίγο πιο ώρα και κανονική έκδοση, οπότε η remix είναι πιο normal. Ωραία. Ναι, νιώθω κάτι να προσθέσεις ή να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι? Να ακούσουμε τραγούδι, να ακούσουμε τραγούδι και μετά. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.
Ψάξαμε και βρήκαμε όλα όσα σου κάνουν κλικ. www.starnews.gr. Το πιο ενημερωμένο site για την επαγγελματική και προσωπική ζωή των διαστήμων. Τα νέα της showbiz, τη τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τη μουσική, τις νέες κυκλοφορίες, τα hot spot της διασκέδασης. www.starnews.gr. Όπου και να βρίσκεσαι, ένα κλικ σε φέρνει στον κόσμο των stars και της ψυχαγωγίας. www.starnews.gr. Γιατί όσο σερφάρεις, μαθαίνεις. Παλμόσονε 105,4. Γιατί η μουσική είναι μαγεία. Έχεις μέσα σου την ενέργεια του Ταύρου και νιώθεις κλεισμένο σε κλουβί. Βγες τώρα από το σπίτι και ζήσε με ένταση στο Bullseye. Ένας χώρος, αμέτρητες προκλήσεις. Όλες στο κέντρο της διασκέδασης της Αργυρούπολης. Πρόκληση πρώτη, ο καλύτερος φρέντο των νοτιών προαστίων. Πρόκληση δεύτερη, όλα τα ταλέντα στην πίστα, κάθε τρίτη στο καραόκε. Πρόκληση τρίτη, ελληνικά και ξένα ροκ κομμάτια, live κάθε Πέμπτη. Πρόκληση τέταρτη, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, freestyle dancing. Από χορευτές που ξέρουν να τα ξεσηκώνουν. Bullseye. Τα κάνει όλα και μετά τις δύο άλλα ελληνικά. Με τις πιο hot επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Ένταση από τις 8 το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Μόνο στο Bullseye. Αλεξιουπόλεως 5, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο ρεζερβέ 210-99-61090. Bullseye. Βγάλε την ενέργεια που κρύβεις μέσα σου. Τηλέφωνο ρεζερβέ 210-99-61-090. Έχετε κήπο ή βεράντα. Θέλετε αυτόματα ποτισμά. Ψάχνετε και εργαλεία κήπου ή μηχανήματα. Για είδη κήπου, έκοπλα, συντριβάνια, διακοσμητικά είδη, φώτα, κέρκα, πέργο, εσπράκου, στεριά, λάμπε, αγγλίε, φυτά. Κυπόσιμο. Είμαστε λίγοι εισαγωγοί και μπορούμε να πουλάμε φθηνότερα με πολλέ άτοκε δόσει. Κυπόσιμο. Το πολυκατάστημα για τον κήπο. Εσεί φανταστείτε το και εμεί το έχουμε. Εσεί ομοιρευτείτε το και εμεί το κατασκευάζουμε. Εσεί χαρείτε το και εμεί το συντηρούμε. Ανεπτά από τι 9 έω το 9 το βράδυ με άνετο πάρκινγκ. Κυπόσιμο. Μελέτε κατασκευέ. Επιδηλήσεις, επισκευές κήπων, εμπορία ειδών κήπου, ξυλίας και υδάτινων δημιουργιών. Πανδώρας και θεμιστοχέως 26 γλυφάτα. Τηλέφωνο 8941-288 και βουλιαγμένης 90 βούλα. Τηλέφωνο 8993-346. Σύντομα κοντά σας με franchise. Θέλετε να οργανώσετε μια εκδήλωση, ένα πάρτι, ακόμη και τη δεξίωση του γάμου σας. Δεν χρειάζεται να κάνετε χρόνο και χρήματα. Καλέστε απευθείας την Palmo Sound. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974-07-0068 και 6974-07-0069. Και οι καλύτεροι DJs θα βρεθούν αμέσως δίπλα σας. Θα ακούσουν προσεκτικά τις οδηγίες σας. Θα σας δώσουν τις πολύτιμες συμβουλές τους με τη γνώση και την πείρα που διαθέτουν. Θα ετοιμάσουν το καλύτερο μουσικό πρόγραμμα που θα καταπλήξει τους καλεσμένους σας. Θα φροντίσουν για την τέλεια ηχητική κάλυψη με όλες τις εγκαταστάσεις. Και εσείς θα απολαύσετε το αποτέλεσμα. Palmo Sound. Ηχητικές καλύψεις σε κάθε περίπτωση με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Η πιο οργανωμένη εταιρεία στο πλευρό σας. Για κάθε σας εκδήλωση, αλλά και για μοναδικές συναυλίες. Palmo Sound. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974-07-0068 και 6974-07-0069. Ηχητικές καλύψεις σε κάθε περίπτωση με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Διαφήμιση. Με αποτέλεσμα. Palmo Sound. 105,4. Ενημερωθείτε τώρα στα τηλέφωνα 6974-0768 και 6974-0769. Παλμός Ζωνία 105,4. Αλέκο Σταφάνου πάντα εδώ. Ο Νιόνιος πάντα εδώ. Η Ιχθύς είναι πάντα εδώ και ο φίλος ο Φώτης που μιλάμε. Σε ζωντανή σύνδεση πάντα με τον ελληνικό FM.com. Λάθος κουμπί, εδώ είμαστε. Πότε έχουμε ένα CD το οποίο περιέχει πόσα τραγούδια? Περιέχει 13 τραγούδια. Mm-hmm. Τα 10 είναι κανονικές εκτελήσεις και τα 3 είναι remix. Δηλαδή για πιο φορευτικές καταστάσεις. Ο τίτλος του CD είναι Πολλά τα λεφτά. Από πού? Πολλά τα λεφτά είναι μια τάκα. Δει στην εποχή μας που σημαίνει διαφορετικά πράγματα για τον καθένα. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι είναι η πρώτη απάντηση που παίρνω για κάτι που δεν πρόκειται να γίνει καλύτερο. Μάλιστα. Για οτιδήποτε θέλουμε να ρωτήσουμε τι, αν θα γίνει καλύτερο, η πρώτη απάντηση που θα πάρουμε είναι πολλά τα λεφτά. Mm-hmm. Και πάντων, κάθε άνθρωπος το εκπράττει διαφορετικά
ή από μας ακούει και η Φελικιά, είναι ένας λόγος που ένας άνθρωπος λέει στην Ελευθερία. Κατάλαβα. Γιατί δεν θα μπορούσα να βγάλω την πίστη στην Ελλάδα, ίσως. Για τον κάθε άνθρωπο σημαίνει διαφορετικά πράγματα. Πάντως είναι σοφή κουβέντα. Να πω και... Δεν είμαι πρώτη, αλλά είναι σοφή κουβέντα. Να πω γενικώς ότι οποιοδήποτε θέλει να ρωτήσει κάτι εδώ πέρα από αυτό, μπορεί να γράψει Παλμός και ναι το μήνυμά του και να το κάνει αποστολή στο 4201. Από εκεί και πέρα μπορεί να στείλει mail στο neofm.papakiopenet.gr και έχω, όχι ερώτηση, βασικά μου γράφουν σε ένα μήνυμα ότι μοιάζει λέει πάρα πολύ με τους μπλε το είδος που έχετε επιλέξει. Δεν θα το έλεγα. Είναι, ξέρεις τι γίνεται, είναι οι φωνές, οι γυναικείες που τραγουδάνε αυτό το είδος. Μοιάζουν λίγο. Αλλά δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν έχει καμία σχέση το μουσικό ύφος. Δηλαδή αν προσέξεις τη δουλειά όλη και καθίσεις να ακούς, δεν έχει καμία σχέση. Απλά αν σου πω πέντε τραγουδίστρες του είδους, θα πεις όλες είναι μεταξύ τους μοιάζουν και ξεκινάνε όλες από αλλού. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα σε ένα... Επειδή η εικόνα μπορεί να θυμίζει κάτι, δηλαδή όταν έχει ένα τραγουδίστρο μπροστά και νέους ανθρώπους από πίσω, δεν πάει να πει τώρα το πράγμα αυτό, είναι μπλε, είναι αστέρια, είναι ξέρω εγώ οτιδήποτε τέτοιο. Και με τον ίδιο πράγμα θα μπορούσα να πω με ξέρω εγώ η Γιώργια, θα μιλήσει τάξη. Δεν σημαίνει κάτι. Νομίζω ότι έχει τελικά τη προσωπική του Κωνσταντίνα και φαίνεται βασικά στο λέω. Ίσως το συμβεί την αδική, δηλαδή έχει καλή φωνή, αλλά ακόμα περισσότερο είναι στο λέω. Δεν θα το έλεγα. Αν ήταν και ο φίλος μου, είπε το λέω. Ο Γιώργος είπε από το και πρέπει να σου πω ότι δεν έχουν καμία. Να σε ρωτήσω κάτι. Το αντιλαμβάνομαι εγώ. Αν είναι η πρώτη αντίληψη αυτή, ίσως είναι η ανάγκη που έχουμε να καταχωρήσουμε κάτι σε μια κατηγορία. Αυτό συμβαίνει σε πρώτη φάση. Αλλά στην πορεία, αν ακούσει κάποιο το CD, καλό είναι να ακούμε δουλειές. Δηλαδή δεν έχουμε χρόνο όλοι μας, αλλά καλό είναι όταν παίρνουμε ένα συντάκι να το ακούμε. Έχει δικό του χαρακτήρα. Έτσι το αισθάνομαι εγώ τουλάχιστον. Ναι, σίγουρα. Να σε ρωτήσω κάτι, το όνομα Ιχτής, από πού προέρχεται, πώς βγήκε. Προέρχεται πρώτα απ' όλα από το ζώδιο. Βασικά αυτό μας βάζει, δεν το έχω πει εμείς. Είναι το ζώδιο που έχω εγώ, τα κομμάτια. Είναι το μόνιμο κομμάτι μέσα στο CD, έχουμε ένα τραγούδι που λέγεται Ιχτής. Και γενικά όλοι είμαστε και του νερού. Κατάλαβα. Σαν μπάντα έτσι έχουμε ιδιαίτερη δράση για το νερό. Και είπαμε να το βγάλουμε Ιχτής. Και μας άρεσε και όλα αυτά είναι καλλιτεχνικό το ζώδιο. Δηλαδή δεν έπαιξε το νερό γιατί ήμουν αγωνιστής. Απλά σε όπως ξέρεις έχει και επιθύμητο του πιο καλλιτεχνικού ζώδιου. Ναι. Και λέμε μια που κάνουμε μουσική και δεν κάνουμε ζωγραφική. Ας το βαθμίσουμε Ιχτής. Και μας άρεσε και το βαθμίσαμε. Γι' αυτό και το εξώφυλλο είναι μια γοργόνα η οποία μέσα εδώ στο μπάτι της θάλασσας και κοιτάει με ένα μυστήριο βλέμμα. Ναι, κάτι θες να ρωτήσεις, ακούω. Λέω γι' αυτό και οι γοργόνες στο εξώφυλλο στο CD και ο ζωριακός κύκλος από ό,τι βλέπω. Ακριβώς. Πες μου, ναι, αν θες να ρωτήσεις και κάτι άλλο ελεύθερα. Βλέπω ότι στο CD γράφει κάτι καλό πάνω στο εξώφυλλο. Λέει, δεν ξέρω αν είναι και πραγματικά στο εξώφυλλο στο CD. Αγοράστε αυτό το CD για να το στηρίξετε. Αλλιώς ακούστε το από τη σελίδα που έχουν ηχθείς.gr. Θέλω να το ρωτήσω το Φώτη. Σε μια ερώτηση που του έκαναν, η μουσική πήρε τελικά και απάντησε στη οδό της ψυχής μας. Για πες μου Φώτη λίγο γι' αυτό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σου πω ότι είναι όντως το εξώφυλλο, δεν είναι απλά μακέτα του εξώφυλλου, είναι όντως το εξώφυλλο. Πρέπει να σου πω ότι είναι το πρώτο εξώφυλλο στην ελληνική δισκογραφία που γράφει δύο πράγμα. Πολύ καλό. Όπως ξέρεις, γενικά η μουσική βιομηχανία, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια, περνάει μια ιδιαίτερη κρίση. Ναι. Αυτό που λέμε πλέον πειρατεία δεν είναι ούτε πλανόδι με τα CD, ούτε οτιδήποτε. Αυτό, ούτε και αυτό έχει πλέον περάσει. Είναι καθαρά υπολογιστή. Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει, ένα κοινό μας τυφλό έχουμε όλοι μας και απλά δεν λέγεται αυτό. Οι πωλήσεις στο CD τα τελευταία χρόνια έχουν πέσει κατακόρυφα σε όλες τις εταιρείες. Γι' αυτό και όλες τις εταιρείες που δεν επενδύουν είναι πάρα πολύ φοβισμένες, πάνε μόνο στα σίγουρα. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε καινούργια πράγματα να ξεπετάγονται. Διότι πρέπει να τα κάνεις όλα μόνος στο τέλος. Και αν έχει την υπομονή και την όρεξη, το κάνει. Αλλιώς, λες, καθ' αυτήν.
Αυτό που λέει το εξώφυλλο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι στην ουσία ότι οποιοδήποτε θέλει να αγοράσει το CD, πλέον ένα CD το αγοράζεις συνειδητά. Αυτή είναι η δικιά μου αντίληψη. Το να βρεις τα τραγούδια μπορείς να τα βρεις εύκολα. Αλλά όταν αγοράσεις όμως το CD, να δώσεις κάποια λεφτά τα οποία δεν είναι και λίγα για να δώσεις ένα CD, είναι το κάνεις συνειδητά. Και εκεί πάει το πράγμα. Και δεν είναι και εύκολο να το γράψεις πάνω στο τραγούδιο. Όταν έχεις το CD σου δίπλα σε πολύ μεγάλους και γνωστούς καλλιτέχνες, σε πολύ μεγάλα δισκάδια όπως είναι τα Μετρόπολης κτλ. Αντιλαμβάνεσαι ότι τραβάει την προσοχή και κάτι λέει. Απλά λέει την αλήθεια. Και εμείς έχουμε έναν player στη σελίδα. Έχουμε έναν player δηλαδή, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος σημαίνει ο player, σημαίνει ότι μπαίνεις μέσα στη σελίδα, θα έχει κάπου λέει audio, και εκεί πλέον υπάρχει όπως CD, το οποίο μπορείς να ακούσεις άπειρες φορές. Αν σου αρέσει, το παίρνεις. Αν δεν σου αρέσει, δεν το παίρνεις. Να πούμε και τη σελίδα, να μας πεις και τη σελίδα που μπορεί να δει ο κόσμος. www.exist.gr. Το εξής βέβαια να πούμε ότι δεν είναι στα ελληνικά γραμμένο, είναι στα λατινικά. Και αυτό είναι επίσης μια δήλωση. Δηλαδή το εξής το γράφουμε JHTAF, το λέω το δυνατό πιο ελληνικά, JHTAF HYJS. Ωραία. Δηλαδή το γράφουμε Greek English, που είναι γλώσσα της νεολαίας και όλων μας πλέον. Ακριβώς, όλη η νεολαία μιλάει με αυτή τη γλώσσα πλέον όσοι ασχολούνται με το ίντερνετ. Λέει να πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και πες μου ποιο θες να ακούσουμε. Έχουμε μια τραγουδίσαν τόσο έργα από το Βερέν, ας παίξουμε το 4 που είναι το μόνιμο, το είναι πολλά τα λεφτά. Το είναι πολλά τα λεφτά. Πάμε να τα ακούσουμε, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Thank you.
όλα τα λεφτά. Παλμός Ωνέα 105,4, Αλέκο Στεφάνου, στη ζωντανή σύνδεση πάντα με τον ελληνικό FM.com. Μαζί μας έχουμε τον Νιόνιο και φυσικά το Φώτη από τους Ιχτής. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που θα έλεγε και κάποιος άλλος. Έτσι, ωραία. Σ' ακούω, Νιόνιο, πες. Όχι, απλά δεν μου απάντησε ο Φώτης μια ερώτηση που είχε γίνει. Τον είχα ρωτήσει η μουσική τι είναι τελικά και απάντησε ότι είναι πέρα από τη ψυχή μας. Τώρα θα μείναμε σε αυτό που λέγεται. Ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε καταλήξει η μουσική να περνάει από χίλια στάδια ενώ το πιο αγνό στάδιο είναι από τον καλλιτέχνη προς τον ακροατή. Ναι. Τώρα δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς, αλλά η μουσική είναι ένα δώρο στον άνθρωπο. Όπως και πολλές τέχνες ακόμα. Δηλαδή, μέχρι και θεραπευτικές ιδιότητες. Είναι κρίμα να γίνεται εκμετάλλευση του πράγματος και μάλιστα άσχημα. Τώρα δεν μπορώ να σου πω λεπτομέρειες. Πάντως, αυτό κοιτάξτε, είμαστε εδώ. Αυτό απλά αυτό ήθελα να. Ναι, θεωρώ πάντως ότι είναι δώρο. Ότι είναι δώρο το, η μουσική. Όπως και άλλες τέχνες βέβαια, αλλά ιδίως η μουσική είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου αλλάξει την ψυχολογία μέσα σε 10 λεπτά. Να είσαι μόνος, ας πούμε. Μια μουσική κατάσταση μπορεί να σε ανεβάσει, να σε ρίξει, να σε κινήσει, να σε ξυπνήσει, τα πάντα. Να ρωτήσω κάτι. Εμφανίζεστε κάπου αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή βασικά εμείς λειτουργούμε κυρίως συναυλιακά. Τουλάχιστον μέχρι τώρα το έχουμε αφήσει να εμφανιζόμαστε περίπου μια φορά το μήνα. Λόγω του ηχοχρώματος παίζουμε κυρίως έτσι με ροκ σχήματα που ταιριάζουν λίγο τα ηχοχρώματα. Τώρα θα πέσουμε ευρύ στο Μήλο στη Θεσσαλονίκη. Θα ανοίξουμε μια συναυλία από ένα ροκ group που φαντάζομαι ότι θα πρέπει να το ξέρετε. Είναι από τα παλαιότερα της ελληνικής σκηνής. Λέγεται Μωρά στη Φωτιά. Ναι, εννοείται. Από τα παλαιότερα της ελληνικής σκηνής και πολύ σημαντικό και με πάρα πολύ θεραπευτικό κοινό. Πάρα πολύ θεραπευτικό κοινό. Απίστευτο. Και μετά βλέπουμε. Ναι. Να ρωτήσω, πόσα χρόνια ασχολείσαι με τη μουσική? Εγώ πάνω από 15. Αλλά όλα τα παιδιά στην μπάντα είναι επίσης σε αυτήν την κατηγορία, 10 με 15 καθένα. Στο παρελθόν είχαμε ξαναπαίξει εναλλάξεις, ας πούμε, μαζί. Δηλαδή είχαμε ξανασυνεργαστεί και με την Κωνσταντίνα και με τον Μητρά και με τον Μπράκτη δηλαδή, και με τον Μιχάλη Στατύμπανα. Είχαμε ξαναδούλεψει σε διάφορες φάσεις. Κάποια στιγμή αποφασίσαμε να το ενώσουμε αυτό το πράγμα, να το δώσουμε ταυτότητα. Είναι έμπειροι όλοι τα παιδιά. Όλα τα παιδιά είναι πολύ έμπειροι και αυτό φαίνεται στο live. Γενικώς... Δεν μπορείς να το περάσεις τόσο πολύ, αλλά σε ένα live το περνάς. Γενικώς συνεργασίες... Είναι έμπειροι όλοι. Ναι, συνεργασίες που έχετε κάνει μεγάλες που θα θέλατε να ξανακάνετε. Κοίτανε τώρα, αυτό που κάναμε που ανοίξαμε την αυλία τον Μάρτιο στον Ρήμον, ήταν εκπληκτικό γεγονός, έτσι, δηλαδή ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι πρώτες του συναυλίου ήταν στη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι ξέρω στην Αθήνα, μετά στο καπάκι έγινε η συνεργασία με τον Μιχάλη τον Κατηγιάννη. Στη Θεσσαλονίκη τις ανέξαμε εμείς. Εντάξει, μπορούσαμε και τέλος πάντων στην ώρα του sound και τα λοιπά, είπαμε και δύο λόγια μας ανθρώπους. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι στην κορυφή και άμα δεις όμως πώς δουλεύουν θα καταλάβεις ότι είναι στην κορυφή. Απίστευτο επαγγελματία. Απίστευτο. Μην φανταστούμε δηλαδή ότι οι άνθρωποι είναι τίποτα κοκαλά με τα βαλυμένα και τέτοια. Καμία σχέση. Είναι 5 ώρες για να φτιάξουν τον έχοντος πριν ανέβουν. Αυτό θα πει. Αν έχουν οι ίδιοι εκεί, στην Ευρώπη δεν λειτουργούν τα πράγματα από την Ελλάδα. Έρχεται, τραγουδάει 10 λεπτά και φύγει. Αυτό θα πει επαγγελματισμός καθαρά. Είναι εντυπωσιακά σόου. Έτσι δηλαδή. Είδε τον Μάικλ που φοράζουν στην Αθήνα και είναι αντιληπτό τη σόου έκανα. Αλλά κουβάλλεσαι και 50 ταλίκες, δεν έφυγε. Καλά, ναι, σίγουρα. Εντάξει. Δεν πήγε μόνο με τα ενισχυτές και όλα τα σχετικά. Ναι, έτσι ακριβώς. Και οι άνθρωποι αυτοί έτσι δουλεύουν. Δηλαδή θα καθίσουν και με τα δεδομένα που έχουν να βγάλουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν είναι να ήρθαμε ή τι είναι Ελλάδα, δεν θα πέσουμε λίγο και θα φύγουμε. Δεν έχει, γι' αυτό δεν υπάρχει κανένα live που μπορεί να είναι κακό live. Όλα τα live πρέπει να είναι καλά. Και το ίδιο ας πούμε και στην Καβάλα που πέσανε, ο Αράς, επίσης, ο άνθρωπος από την Περσία είναι, που λέει ο λόγος δεν είναι εξωτερικός, δεν παίζει ρόλο όμως, επαγγελματίας απίστευτος.
5 ώρες εκεί. Άνθρωποι να κάνουν, να κρουβλίζουν, να κάνουν τα μηχανήματα, τον ήχο, τα μόνο, τα πάντα. Δεν θέλει δουλειά, δεν γίνεται χωρίς δουλειά. Καμιά φορά και εμάς μας παίρνουν ότι κάποιος μπορεί να βγει στην τηλεόραση και εντάξει, είπαμε στις 5 χαζομάρες και βγαίνω και εντάξει. Δεν είναι έτσι, θέλει πολύ δουλειά. Τώρα, άμα έχεις ανθρώπους να την κάνουν τη δουλειά. Αλλά γενικώς, εάν δεν ασχολείσαι με τον ήχο, με το show, με αυτό που παράγεις, δεν πρόκειται να βγει καλό από μόνο του. Μπορεί να βγει μια φορά, αλλά δεν θα βγει στην ουσία. Πες μου ένα τραγούδι που θες να ακούσουμε μετά. Κάτι το οποίο πρέπει να αναφέρω, είχαμε μια συνεργασία στο συγκεκριμένο. Ένα συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη το οποίο είναι αρκετά έθιμο και το έχουμε όλοι στην καρδιά μας. Λέγεται Λουδίας από τον ποταμό που έχουμε εδώ πάνω. Και ο τραγουδιστής του, ο Πάνος ο Διονυστής, είχαμε ένα τραγούδι το οποίο ονομάζεται Πισίνα. Και κάναμε μια συνεργασία και είχαμε να τραγουδήσει αυτός. Στο τέλος του τραγουδίου επίσης, αν το αφήσει μέχρι τέλους, θα δεις ότι είναι και καλός μήνος και έχει κάνει μια φωνή που θα σου θυμίσει κατευθείαν κάτι. Μάλιστα. Να πάμε να τα ακούσουμε δηλαδή. Ναι, ας το ακούσουμε. Ας το ακούσουμε. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Αν το πρωί κοιμάσαι, δεν υπάς, με τα λεφτά των άλλων την περνάς. Αν στην καρέκλα νιώθεις βασιλιάς, κι απ' το κρεβάτι τώρα δεν ξεκολλάς. Τότε είσαι κι η πείνα κι εσύ. Αν η χαρά σου είναι η Κυριακή, δεν σε πειράζει να σε στη φυλακή. Αν ένθιμά σου κόβει η Κυριακή, θέλεις να δεις για πάντα τη χλυφή. Τότε είσαι κουφίνα και εσύ. Είσαι κουφίνα και εσύ. Thank you.
τώρα να πω ότι εμένα μου έκανε κάτι από τον επίτιμο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ή κάνω λάθος? Σιγά που θα έλεγα. Τον έκανε πολύ καλά και τον έκανε χωρίς προγραμματισμό. Εκεί ήταν το γέλιο. Δηλαδή, είπαμε ότι δεν γράψε, και έγραψε, δεν προλάβουμε να κλείσουμε την ηχογράφηση. Είπε κι άλλα, το τα κόψαμε. Αξιολογεί κι άλλα. Αλλά ναι, αυτή είναι η. Το quiz, η απάντηση είναι ασύνθετη. Λοιπόν, να πούμε ότι γράφεται Παλμός, αφήνω το κενό, συμπληρώνετε το μήνυμά σας, οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε το Φώτη γενικός του συχτής και αποστολή στο 4201. Να πω μια ερώτηση που μου κάνουν. Λέει, πώς γνωριστήκατε μεταξύ σας? Γνωριστήκαμε μέσα από τις μουσικές κοινές της Θεσσαλονίκης, όπου πρέπει να πω ότι επειδή τα πράγματα εδώ είναι λίγο πιο ζεστά, δηλαδή η χώρα είναι ακόμα λιγότερη από την Αθήνα, η μουσική ίσως να είναι λίγη, έχουμε πάρα πολλές μουσικές στη Θεσσαλονίκη. Παρένθεση θα κάνω απλά, βγήκαμε χθες και να πάμε να δούμε κάποιους φίλους και καταλήξαμε να παίζουμε μαζί χθες το βράδυ η Ονειράμα, εμείς, οι φίλοι που ήταν εκεί και κάποιοι δύο ακόμα κτλ. Σε ένα μαγαζί ήμασταν όλοι, βρεθήκαμε. Δηλαδή είναι τόσο συγκεκριμένη η μουσική στην της Θεσσαλονίκης, ότι είμαστε όλοι φίλοι. Δηλαδή οι δυτικές συνοικίες, η Ονειράμα, εμείς, η Δημήτρια Ευρώπη ακόμα, όχι η Δημήτρια, 20-30. Ναι, κατάλαβα. Είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι και δεν μπορείς να ξεφύγεις, δηλαδή, που να μην έχεις συνεργασίες στο παρελθόν. Άμα έχεις 15 χρόνια και παίζεις, κάποια στιγμή θα κάνεις. Δηλαδή, όλοι έχουμε κάνει διάφορα δουλειά. Έχω παίξει και σε μπάντες που έχουν γίνει τα συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, είμαστε γνωστοί. Εγώ προσωπικά έχω παίξει με τον Τράμερ τον Μεγάλο, έχουμε παίξει δύο χρόνια μας. Μάλιστα. Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αυτό που σου λέω ότι ο συνθέτης τον λέω, δεν είναι μόνο φίλος μου, συνεργαστήκαμε. Κάναμε δουλειά μαζί, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να σου πω, υπάρχει πολύ καλή μουσική κοινωνία εδώ πάνω. Εντάξει, εμείς κατεβήκαμε στην Αθήνα τον Μάιο. Γνωρίσαμε πάρα πολύ κόσμο κάτω. Η διοργάνωση ήταν από το Μουσικό Σταθμό του Music Heaven. Ήταν πολύ μεγάλη δουλειά στην κοινότητα. Και μέσω αυτού γνώρισαμε πάρα πολύ μουσικό κόσμο. Απλά εδώ είναι λίγο. Καταλαβαίνεις, όταν έχεις 5 με 5 χώρους με 500 μουσικούς, είναι αδύνατο να μην συνεργαστεί κάποια στιγμή, αν παίζει 10 χρόνια. Αλλά το καλό είναι ότι αυτό είναι μια μεγάλη παρέα. Δηλαδή, ποτέ μην παρασυνευτείς να δεις οποιοδήποτε από την πόλη να παίζει με τον άλλον. Είναι δεδομένο. Σαν αδέρφια. Καλύτερα δεν μπορώ να το πω. Να πω κάτι. Πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί υπάρχει καλό κλίμα. Ναι, να πω κάτι για τους φίλους οι οποίοι μας έχουν ζητήσει κάποια τραγούδια άσχετα τώρα με τη συνέντευξη από πριν για την εκπομπή, ότι θα τα ακούσουμε μετά το τέλος εδώ πέρα με το Φώτη γενικώς. Ένα μήνυμα που ήθελα να το διαβάσω και το είδα τώρα. Σας ευχαριστώ λέει πάρα πολύ για ένα τραγούδι που παίξαμε πριν το Άνοιξε Μάνα Άνοιξε. Είμαι ναυτικός λέει και σας ακούω από Μεσοπέλαγα, Σωτήρη, καλές θάλασσες να πούμε και να είσαι πάντα καλά. Με ρωτάνε πώς αποφασίσατε να φτιάξετε το συγκρότημα. Πώς αποφασίσαμε. Θεωρήσαμε ότι κάποια στιγμή θα μπορούσαμε τα συγκεκριμένα άτομα, δηλαδή να κάνουμε κάτι με τη δική του ταυτότητα. Ίσως και αυτό που τα 2-3 που έχουμε ακούσει να μην είναι αντιπροσωπευτικά όλη τη δουλειά, γιατί έχει αρκετά στυλ μέσα η δουλειά. Έχει το δικό του χαρακτήρα και χρειαζόταν τους συγκεκριμένους μουσικούς για να γίνει. Δηλαδή χρειαζόταν ο συγκεκριμένος αρμονίστας, έτσι να το πω, το δυνατόν πιο λαϊκά για να παίξει, ο συγκεκριμένος στον μπάσο, η συγκεκριμένη τραγουδίστρια. Δεν ήταν απλό για να γίνει. Χρειαζόταν συγκεκριμένα κομμάτια στο μπάσο. Ευτυχώς όλοι ήταν διαθέσιμοι την περίοδο που το συζητούσαμε και είπαμε ότι θα το κάνουμε. Και χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά, προσπαθήμεράκι. Μέχρι και το χώρο χρειάζεται να κάνουμε, γιατί αυτό είναι βασικό. Για να μπορέσεις να στρώσεις κάτι και να δημιουργήσεις, πρέπει να έχεις χώρο δικό σου. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Να μπορείς να καθίσεις ένα απόγευμα από τις 5 και να πάμε στις 10, 11, 12, συνοδεία, καφέ, μπύρα, να μπορέσεις να. Είναι πάρα πολλές οι ώρες που χρειάζονται, είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Δεν θα έπρεπε να το ονομάσουμε το CD με πολλά καλυπτά, θα έπρεπε να το ονομάσουμε είναι πολλές ώρες. Ακριβώς. Μην αφήσεις να ρωτήσεις κάτι.
Όχι, τον ακούω πάρα πολύ ευχάριστα. Είναι συνειδητοποιημένοι, απλά παιδιά και πραγματικά δεν έχουμε καβαλήσει το καλαμάκι που λένε, γιατί στην εποχή μας πολλά καλάμια καβαλάνε. Είναι αυτοί που είναι, τα ξέρουν ότι θέλουν και προχωράνε στα σταθερά στη δουλειά τους και είναι ευχάριστο αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Πρώτη παίζουμε ένα τραγούδι που θες να συνεχίσουμε. Θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα μετά και θα επιστρέψουμε με την τραγουδίστρια του συγκροτήματος. Η Κωνσταντίνα. Δεν έχει πρωτοτυπώσει και σε αυτό. Αντί να μιλάει τραγουδίστρια, ο Μπουρκουλά μπροστά μιλάει κιθαρίστρια. Το έχουμε διαμετρέψει και αυτό. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι που μπορεί να κολλήσει κιόλας την ώρα είναι μια μπαλάντα που έχουμε μέσα και λέγεται Αληθινή. Να ακούσουμε το κανονικό ή το remix εκδόση. Όχι, το remix, το νούμερο 3. Το remix, ωραία. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε, περνάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Όχι.
Όλος ο κόσμος, μία παρέα. Όλος ο κόσμος, ένας Παλμός. www.palmosradio.gr. Ο σταθμός των επιτυχιών παίζει ζωντανά και στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ και άκουσε τα όλα. Νέα, σχόλια, συνεντεύξεις καλλιτεχνών και φυσικά πολύ, μα πολύ μουσική. Από τον Παλμό, ο Νέας. www.palmosradio.gr. Και επειδή ίντερνετ σημαίνει επικοινωνία, μπες στο site του Παλμού και μίλησε με όλους τους παραγωγούς και τους αγροατές μας σε όποιο σημείο του πλανήτη και να βρίσκονται. Παλμός, ο ΝΕΡ, 105,4. Όλος ο κόσμος, εδώ. Μην αναρωτιέστε τι ακούτε. Σκεφτείτε μόνο ότι ακούτε τις καλύτερες επιτυχίες. Παλμός, ο ΝΕΡ, 105,4. Είναι στιγμές που τρώγομαι το κινητό να αρπάξω και πονηρά τετράστιχα με φίλους να ανταλλάξω. Και τώρα ξέρω που θα βρω τη σόκινη μαντινάδα που σαν σταλίσει κινητό και γελάω όλη η Ελλάδα. Στείλε χ7 στο 4522 και κατέβασε τις καλύτερες σόκινη μαντινάδες και σπάσε πλάκα με τους φίλους σου ή κατέβασε μαντινάδες έρωτα και αγάπης και στείλτες στα αγαπημένα σου πρόσωπα. Χρέωση 1,19 ευρώ ανά SMS. Ο Παλμός On Air είναι δίπλα σας κάθε στιγμή και σε αποδεικνύει. Στείλτε SMS στο 4201 γράφοντας Παλμός και ενώ και το μήνυμά σας και ακούστε τα αγαπημένα σας τραγούδια στο Παλμό της καρδιάς σας. Με χρέωση μόνο 0,30 ανά SMS με ZTA θα τρελαθείς να στέλνεις μήνυματα στο 4201 και δεν χρειάζεσαι άλλο κανένα. Ακούς Παλμός. Επικοινωνείς με Παλμό. Κάθε φορά που ζητάτε μια διαφορετική γεύση πέρα από τις συνηθισμένες, σκέφτεστε και μιλάτε για το Αρχομάνι. Το αρχοντικό του Μάκη και της Νίτσας ανοίγει τις πόρτες του και σας φιλοξενεί σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Σας προτείνει γεύσεις περιέργειες, πρωτότυπες, ασυνήθιστες που βασίζονται στη φαντασία των παλιών και την έμπνευση των νέων δημιουργών. Με φυσμένα κερδεβάκια, σπέσια σαλιγκάρια, φέτα ψητή, σαγανάκι χιώτικο και μαγειρεμένη στροφοκάμιλο με πολλούς τρόπους. Φιάτα με φαντασία συνδυασμένα με νέκταρ. Σχήμα κρασί παραγωγής ή κάβα. Για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση το Αρχομάνι επιφυλάσσει πολλές και διαφορετικές απολαυστικές γεύσεις. Αρχομάνι. Καθημερινά ανοιχτά εκτός Δευτέρας. Κυριακή και Αργίες από το μεσημέρι. Αρχιπελάγος 71 και Άθωνος στην Αναγλυφάδα. Τηλέφωνα κρατήσεων 9645 906 και 9604 486. Λοιπόν, εδώ είμαστε ακριβώς 8 λεπτά μετά τις 12. Παλμός On Air 105,4. Πάντα σε ζωντανή σύνδεση με την Αμερική, με τον ελληνικό FM.com. Και στην παρέα μας έχουμε πάντα τους ηχθείς. Και φυσικά τον Νιόνιο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, καλημέρα πλέον. Καλημέρα να πω και εγώ τότε. Τι κάνεις? Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Χαιρετισμούς σε όλους. Αμερική, φυλακές, σπίτια, παρέες, για και σε εσάς. Θες να μας... είστε καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ξέρω ότι θες να πεις στα αγγλικά ένα γεια σε όλους τους φίλους της Αμερικής. Ναι, για να τα φρεσκάρω λοιπόν. Hello brothers, sisters. Καλά ακούστηκε. Μια χαρά, μια χαρά. Αυτά ξέρω μόνο. Περίμενε τα άλλα σιγά σιγά. Λοιπόν, θέλω να μου πει. Πάει πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι που σας έχουμε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Και εσείς μας ανεβάσατε τη διάθεση. Ακούγαμε το πρόγραμμα. Καλά, κάνετε κέφι όντως. Είστε καλοί, είστε καλοί. Είμαστε μια παρέα. Είστε εκεί. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Να σε ακούω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ξέρεις, αν γνωρίζεις η εκπομπή, τι όνομα μας έχουν δώσει. Δεν την έχουμε ονομάσει εμείς, μας έχουν δώσει όνομα. Να το ακούσω. Η χαρά του παιδιού. Η χαρά του παιδιού. Ναι, αυτό είναι. Ακόμα ακούγεται, ενδιαφέρον. Και άμα και όλες σας βάστησαν οι ακροατές, νομίζω κάτι θα ξέρω. Οι ακροατές μας βαστούσαν η χαρά, λέει, του παιδιού. Τώρα, εγώ τι να πω γι' αυτό. Λοιπόν, πες μας, πώς βρέθηκες μέσα σε αυτό το συγκρότημα. Τι σου κάνανε και βρέθηκες εκεί μέσα. Δεν είχες κάτι καλύτερο να κάνεις. Αν αυτό κάναμε κάτι αυτό, θα το πεις. Θα το άλλο. Θα κάνω κάτι. Έχουμε βρεθεί πάρα πολύ όση ώρα μιλάτε, γιατί επιμένει το Φώτης να λέει ότι όλοι έχουμε παρελθόν 10-15 χρόνια. Του έχω πει αυτό το πράγμα να μην το σχολιάζει, γιατί ανεβάζει πολύ την ηλικία μου. Εγώ σε βλέπω γύρω στα 16. Το Νιόνιος λέει σε βλέπω γύρω στα 16. Α, Νιόνιος σε βλέπω. Λοιπόν. Τώρα τι είναι ο Φώτης δεν άκουσα. Και το 2 και το 3 και 13. Λοιπόν, συνεχίζει με τι... Α, πώς έντεξα.
όταν ήμουν πολύ μικρή λοιπόν, όπως είναι οι Ελληνίδες καλλιτέχνηδες, φτιάξαμε σε διάφορες μπάντες, είχαμε γνωριστεί, παίξαμε, χαρήκαμε και από την πολύ χαρά μια μέρα είπαμε να δημιουργήσουμε και τους ηχθείς. Και άρχισε η καταστροφή. Μου είπαν ότι θα τραγουδάς. Πώς το πήρες αυτό? Ότι θα κάνω καφέδες. Ναι. Ότι θα ξεμπρομίζω το στούντιο. Ναι. Θα τους μάθω να ντύνονται. Ναι. Μου έρχονταν με τα ρούχα της δουλειάς. Αυτά δεν ήταν στο συμβόλαιό μου. Εκεί θα μείνω. Η επόμενη ερώτηση παρακαλώ. Σφουγγαρίζεις, σκουπίδεις. Μέχρι εκεί. Καμία χαρά με πέντε άντρες, ε. Καμία άλλη χαρά. Μόνο στο σφουγγάρισμα και στον καφέ. Τώρα να σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο που μου ήρθε με αυτό που είπες. Σε αντιμετωπίζουν... Σε αντιμετωπίζουν σαν γυναίκα, σου φέρονται σαν γυναίκα ή έχεις καταντήσει και εσύ να γίνεις ένα αντράκι? Κοίτα, ερωτική ματιά να μην έχει ρίξει. Όχι, 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 καμία σχέση. Αν όχι σαν γυναίκα, θα δούμε ούτε σαν αντράκι. Αλλιώς θα ρωτήσουν για το λόγο κάποτε. Καμία σχέση, δεν μιλάω, δεν μιλάω για ερωτική ματιά να έχουν ρίξει. Σου φέρονται, ρε παιδί μου, σαν να βλέπουν μια γυναίκα μπροστά τους, σαν να βλέπουν έναν ακόμα άντρα, δηλαδή να είσαι και έτσι. Έλα. Σαν τον Άρη Γελουσιώτη με κάτι, γιατί μου κάνει το δεν το βιώνω καθόλου. Ναι, ναι, νομίζω πρέπει να την εντάξουμε στην εκπομπή κάθε βράδυ. Ναι, βέβαια. Μ' αρέσει. Αυτό και συνεχίζω και κάνω live. Γιατί έρχονται άνθρωποι, άνδρες με κοιτάνε, με φλερτάρουν. Έφασα να τροφοδότηση, καταλαβαίνεις. Νιώθω εκεί γυναίκα. Δεν νιώθεις όμως ότι έχεις πέντε άνδρες που σε προστατεύουν? Κανένα δεν με προστατεύει. Έτσι τα κινδύνετσα, αυτοί δίναν τηλέφωνα με κορίτσια του live, ας πούμε. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Αυτό, παράπονο το λέω, να το ακούσει και η Αμερική. Εγώ θα στείλω φωτογραφία μου και εκεί. Νομίζω ότι ζεις ένα δράμα κι εσύ. Ναι, εντάξει, και λεφτά δεν έχει, μην νομίζεις. Δηλαδή, από έπα το σκέφτηκα, κορόιδο το βλέπω ότι είναι. Κατάλαβα. Τι να πω, εννοώ τι έχει να πει. Όχι, τι να πεις και εσύ, και τάξεις, εντάξει. Ναι, δεν το περίμενα αυτή την εξέλιξη της κουβέντας. Ναι. Εννοώ τι έχεις να πεις. Τότε, τα άντρα θα βρεθούν στο κοντή της λαμπύρη. Αυτό είναι δεδομένο, δεν το συζητώ. Ευχαριστώ. Εγώ αλήθεια νομίζω ότι το συμπαθώ πολύ τον Νιόνιο. Είναι καταπληκτικό παιδί. Με νιώθω ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις. Αυτό πολύ αυτό το φέρνει που δεν έχω μετά τα παιδιά από το συγκρότημα. Ο Νιόνιος δεν είναι τα ισόψυχά μου, με νιώθει. Λοιπόν, να σου κάνω μια ερώτηση που κάνουν οι ακροατές. Ναι, για πες μου. Ποια είναι τα μηνύματα που θέλετε να περάσετε? Δεν θέλουμε να περάσουμε μήνυμα. Δεν θέλουμε να περάσουμε μήνυμα. Με τα τραγούδια μας εκφράζουμε αυτά που βλέπουμε γύρω μας, αυτά που νιώθουμε. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να περάσουμε μήνυμα. Απλώς χαιρόμαστε όταν κάποιος αισθάνεται με τον ίδιο τρόπο. Ή όταν λέει ότι ναι, το ξέφρασε καλά αυτό που αισθανόμουν. Μάλιστα. Ξέρεις τι, όταν είπες ότι αφιερώνω... Κάποιος κύριος από την Αμερική αφιέρωσε το τραγούδι αυτό στη μαμά του που είχε να πηγεί 40 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Με τη μουσική μπορείς να εκφράσεις πράγματα που εντάξει, παίρνεις τηλέφωνο, μάνα μου λείπεις. Και όμως καμιά φορά αισθάνεσαι την ανάγκη να εκφράσεις μέσα από τη μουσική. Ότι σου βγαίνει καλύτερα αυτό το πράγμα. Όχι, μήνυμα δεν θέλουμε να περάσουμε. Υπάρχει κάποιο τραγούδι μέσα από το CD που σε εκφράζει απόλυτα, είναι αυτό που θα ήθελες να περάσεις εσύ? Αυτό που μας πονάει και το αγαπάμε είναι όλα τα μάτια μου κλειστά. Mm-hmm. Το οποίο... Είναι λίγο πιο δύσκολο κομμάτι. Mm-hmm. Είναι λίγο πιο δύσκολο κομμάτι. Το αγαπάμε πάρα πολύ γιατί έχει μια ειρωνία, έχει μια σκληράδα. Έχει πόνο. Το αγαπάμε αυτό το κομμάτι. Κατάλαβα. Θες να πάμε να τα ακούσουμε? Φυσικά, ωραία, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Να πούμε ότι οι ακροατές μπορούν να γράφουν Παλμός και ενώ το μήνυμά τους, την ερώτησή τους, να το στέλνουν στο 4201, καθώς μπορούν να το χρησιμοποιούν και το email, το οποίο είναι το neofm.net.gr. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα στην επίσημη ιστοσελίδα, στο www.palmosradio.gr. Πάμε να ακούσουμε το Με τα μάτια μου κλειστά και επιστρέφουμε. Ακόμα θα ζήσει. Να ξαφνιάει πως θα ράψει. Γουστάρει βρωμόλογα.
Ακριβώς 18 λεπτά μετά τις 12, νομίζω περνάμε πάρα πολύ καλά εδώ πέρα. Έχουμε τους ηχθείς, έχουμε την Κωνσταντίνα αυτή τη στιγμή, πριν είχαμε το Φώτη. Κωνσταντίνα, είσαι έτοιμη, ντύθηκες, γιατί σου είπα βγαίνουμε στον αέρα και μου λες μισό λεπτό να ντυθώ. Το γουνάκι το βάλα. Ναι, εντάξει. Όχι τίποτα άλλο, γιατί φυσάει εδώ στον αέρα, να μην κρυώσεις. Α, να γεια. Όχι, όχι, εντάξει. Οπότε προχωράμε. Λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση που έρχεται από ακροατή. Πώς λέει και δεν αποφασίσατε να ασχοληθείτε με κάποιο πιο εμπορικό είδος? Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε τι είναι εμπορικό, αν είναι ή δεν είναι. Θεωρούμε ότι η δουλειά μας είναι εμπορική. Έχει το δικό της... Οτιδήποτε μπορεί να εκφράσει, να έχει αλήθεια, να μείνει σε δίθεν, είναι βιώματά σου, εμπορικό γιατί να μην είναι. Γιατί όμως δεν έχετε κάνει... Στην όπερα Ιταλία, πρόσεξε σε καλά που το έκανα. Ναι. Στην Ιταλία η όπερα είναι εμπορική. Σαφέστατα. Δεν έχει, δηλαδή τι κάτι εμπορικό. Απλά υποτίθεται αν κρίνουμε από το τι πουλάει σήμερα στην Ελλάδα, πουλάει το τσιφτετέλι, το... Εντάξει, το Θεό, υπάρχουν άξιοι καλλιτέχνες που το υπηρετούν μια χαρά. Δεν είναι ο καθένας σε αυτό εκάστη. Όπου μπορεί στα δυνατά του σημεία. Εμένα, αν με δείτε τώρα πιο εμπορικό και λίγο πιο μήνυμα, θα γελάσει ο παρβαλός ο κάτοικος. Ο καθένας όπου μπορεί. Εμείς αισθανόμαστε πιο ανεκαθακά και είναι εμπορικό. Είναι εμπορικό. Και αυτό φαίνεται γιατί τεστάραμε πολύ πριν τα τραγούδια μας να τα δώσουμε σε διαφορετικών ακουσμάτων άτομα και από όλες τις ηλικίες. Και εκεί προχωρήσαμε. Είδαμε ότι πάει καλά το πράγμα. Αν δεν ήσουν στους ηχθείς, πού θα ήθελες να ήσουν? Θα το πω και πάλι, θα φωνάζει ο Φώτης. Όπερα. Όπερα, ε. Και λες αυτό μου λέει, το ξεβρίζεις τους ανθρώπους. Ναι. Γιατί όχι, είναι ένα είδος το οποίο είναι διαφορετικό, έχει κάτι διαφορετικό να δώσει. Μόνο πες. Ναι, κοίτα, ναι, ναι, και σου λέω, πάντα υπάρχει μια αλήθεια ή ένα θέμα που μπορεί ένα μάτι να διακρίνει. Όσο εξειδικευμένο ή όσοι είναι. Δηλαδή, ακόμα και όταν τραγουδούσα όπερα, γιατί το σπούδασα αυτό το πράγμα, όπερα όταν τραγουδούσα, γελούσανε τα καθίσματα, έτσι λέμε τώρα. Το έκανα με τη δικιά μου συγνωσία, με τον δικό μου τον τρόπο. Κατάλαβα. Περνούσα δικά μου πράγματα. Έλεγα, εγώ έτσι έχω φάρο να την τραγουδήσω. Μου λένε, κράτα, βάλω τα λουκό σου κοντά στο πιάνο και πέφτει στην άρια να τελειώνει. Και έλεγα, όχι, δεν θέλω, εγώ θέλω να έχω κίνηση να κάνω. Έκανα αυτό που ήθελα. Και σου ξαναλέω, δεν είναι πολύ μικρή για να ζήσω με κανόνες και να βάζω ετικέτες. Θέλω να γευθώ πράγματα, να ζήσω πράγματα. Ακριβώς. Μόνο πες τι θες να ρωτήσεις. Όχι, την ακούω πάρα πολύ ευχάριστα, όπως το Φώτη είναι, ας πούμε, αν τρεπάξω καρδιά. Δεν μπορώ όμως να σε έχω σιωπηλό, δεν μπορώ. Όχι, σιωπηλό. Να, ακούς, αρέσει η φωνή σου, θα γίνεις και εσύ τραγουδιστής. Ναι. Μ' αρέσουν που μιλάνε, είναι ευχάριστοι άνθρωποι και ακούω αυτά που λένε, τα ακούω ευχάριστα. Δεν κρύβονται, δεν είναι δίθεν, δεν κάνουν το δίθεν, έτσι. Ναι. Εκεί τα ξέρω και πολλά μη πω τώρα τη λέξη. Συζητήκαμε, ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί δεν... Όντως είμαστε ηλικία που εννοεί ο Φώτης. Φωνέσαμε για αυτό το πράγμα. Όλοι δουλεύουμε στις δουλειές μας το πρωί, μαζευόμαστε, δεν κάνουμε... Δεν τη βλέπουμε τη μουσική ούτε για να βρούμε εγκόμενος, ούτε για να κάνουμε χρήματα πολλά. Θέλουμε να είμαστε απλοί πλούσιοι, έτσι. Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Θέλουμε να ζήσουμε, να ζήσουμε, να αναπνέουμε. Και όταν δεν τραγουδάμε, όταν δεν παίζουμε μουσική, όταν δεν κάνουμε πρόβες, δεν έχει πολύ αέρα, καταλαβαίνει. Γιατί όμως δεν έχετε κάνει ένα σκάνδαλο? Στην εκπομπή σου, ο άλλος να ζωγραφίσει, ο άλλος να παίξει ποδόσφαιρο. Ο καθένας έχει ένα οξυγόνο που τον κρατάει στη ζωή. Ναι, και θα ξαναρωτήσω πάλι, γιατί δεν έχετε κάνει ένα σκάνδαλο να βρεθείτε στο top? Σκάνδαλο, τι δεν έχουμε κάνει, γυμνές φωτογραφίες μας κυκλοφορούν στο ίντερνετ αυτή την εποχή. Εγώ ότι ξέχασα να τις ανεβάσεις την ελληνική. Ναι, είδες, μόνο ψάξε το ίντερνετ. Να μας πεις λίγα. Θα σχολιάσω αυτή την τελευταία τάκα. Πάντα, πάντα. Ο Νιόνιος είναι για τις τελευταίες κουβέντες.
Αν σου πρότεινε ποτέ, ρωτάει κάποιος ακροατής ακροάτρια, αν σου πρότεινε κάποιος να συνεργαστείς με κάποιον πιο λαϊκό καλλιτέχνη, θα το έκανες? Αν η χημεία μας έργευε, αυτό συνήθως γίνεται από την κουβέντα, πρώτη γνωριμία. Δεν ξέρω, δεν είμαι τώρα βέβαια, απαντώ μόνο μου, οπότε δεν ξέρω τι θα απαντούσε. Ναι. Ναι, θα είναι και αν νιώθεις ότι ο άλλος είναι ροκ στην ιδεολογία, οτιδήποτε και να τραγουδάει, mm-hmm. αν είναι αυθεντικό το πλάσμα και ξέρει τι του γίνεται, θα περάσει καλά. Mm-hmm. Αν έχει μία ταιριάξη, βλέπετε και συνεχίζει με τον καράρι, οπότε δεν με... Ακόμα έχουν και λένε, δηλαδή τους ρώτησαμε ρε παιδιά, ήταν στη ζυβασμό. Πώς είναι ζυβασμό, ναι, ξέρει τι καλά περάσαμε. Τι άτομο είναι ο καράς. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Και μπορεί να είναι από όπερα, από φινάθημα, στροκάδες, οτιδήποτε και να είναι δίθεν. Δεν έχει σχέση. Αν έχει μία κολλήση και θα πει αυτά που θέλει, δεν θα είχαμε πρόβλημα κανένα. Με ρωτάνε τον ελεύθερό σας χρόνο, είσαστε πάλι όλοι μαζί ή ο καθένας είναι χώρια? Ο ελεύθερος χρόνος είναι ελάχιστος γιατί δουλεύουμε όλοι. Mm-hmm. Δουλεύουμε και σε δουλειές κανονικότητες, έτσι, γραφεία, πολιτές. Οπότε ο ελεύθερος χρόνος είναι, δεν είμαστε δηλαδή τόσο της μπύρας του να βγούμε. Όλα αυτά θα γίνουν στο στούντιο. Ναι. Εκεί θα πιούμε τις μπύρες μας, εκεί θα φάμε και θα ξενυχτήσουμε με το να κάνουμε πρόβες. Γι' αυτό μας έλεγε. Η προσωπική ζωή για έξω δεν έχει, εκτός αν κάποιος φίλος όπως ξέρεις που ένα φιλικό γκρουπ έπαιζε και εκεί χαρήκαμε. Ήταν η διασκέδαση μας που διασκέδαση πάλι ξέρεις να παίξουμε. Μετά τζαμάραν όλοι, ανεβήκαν όλοι βολυρά, από εδώ από εκεί έγινε πάλι χαμό στο μαγαζί. Αυτό δεν έχουμε όμως πολύ ελεύθερο χρόνο γιατί την άλλη μέρα ξύπνησε η ώρα πρέπει να είμαστε όρθιοι για το μεροκάματο. Και αυτή είναι η μαγεία κιόλας. Να ξέρεις... Δεν μπορεί να γράψεις αν είσαι αποστηρωμένος. Να ξέρεις πάντως ότι σε λίγες μέρες ο Νιόνιος θα βρεθεί στην πόλη σας, οπότε θα σας κάνει κουβάρι. Έχει μακριά, τρίγωνο πανοράματος. Τι άλλο θέλει, τι να σου πω. Κάτω, μου λες, έτσι, τώρα για μου τρέχουν τα σάλια. Κάτω, και φυσικά και θα έρθει και θα ειδωθούμε. Και θα σας κάνει το εκεί στην Αριστοτέλους, πώς το λένε που έχει με την τα κέικ με τη σοκολάτα και με το λεμόνι και με τα τέτοια πάνω. Μην κάνουμε διαφήμιση. Γνωστό ζαχαροπλαστείο. Σοκολάτα το γωνιακό στην Αριστοτέλους. Είναι κάτω όπως πηγαίνει, δεν θυμάμαι, Τσιμισκή, είναι γωνία Τσιμισκή και... Τώρα θα αρχίσουμε να πεινάμε όλοι. Κάτω εκεί, όπως και εκεί θα κυκλοφορεί, νομίζω απ' έξω και όπως περνάει κάποιος εκεί. Ναι, ωραία, μπράβο. Λοιπόν, πέστε μου, πες μου, Κωνσταντίνο, ένα τραγούδι επόμενο να ακούσουμε. Ποιο επόμενο να ακούσουμε, σύντροφε Φώτη? Άντε, ας πούμε και το κοιτάς μακριά. Και το κοιτάς μακριά. Ωραία. Το κοιτάς μακριά που έχει γραφτεί είναι βιωματικό, έτσι, αυτό το πρόσωπο υπήρχε. Αχα. Αυτό το πρόσωπο υπήρχε, απλώς δεν λέμε όνομα για να μην φανεί για εκμετα... αλλά υπήρχε και όντως ήταν κολλητός του Φώτη mm-hmm. και άτομο που ζούσε το σήμερα, χαιρόταν. Χαιρόταν τη ζωή. Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε, επιστρέφουμε. Έγινε, ωραία, ωραία. We'll be right back.
Θέλετε να οργανώσετε μία εκδήλωση, ένα πάρτι, ακόμη και τη δεξίωση του γάμου σας. Δεν χρειάζεται να κάνετε χρόνο και χρήματα. Καλέστε απευθείας στην Παλμό Sound. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974-07-0068 και 6974-07-0069. Και οι καλύτεροι DJs θα βρεθούν αμέσως δίπλα σας. Θα ακούσουν προσεκτικά τις οδηγίες σας. Θα σας δώσουν τις πολύτιμες συμβουλές τους με τη γνώση και την πείρα που διαθέτουν. Θα ετοιμάσουν το καλύτερο μουσικό πρόγραμμα που θα καταπλήξει τους καλεσμένους σας. Θα φροντίσουν για την τέλεια ηχητική κάλυψη με όλες τις εγκαταστάσεις. Και εσείς θα απολαύσετε το αποτέλεσμα. Παλμό Sound. Ηχητικές καλύψεις σε κάθε περίπτωση με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Η πιο οργανωμένη εταιρεία στο πλευρό σας. Για κάθε σας εκδήλωση, αλλά και για μοναδικές συναυλίες. Παλμό Sound. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974-07-0068 και 6974-07-0069. Ηχητικές καλύψεις σε κάθε περίπτωση με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Κάνε Enter στο πιο glam site. Μπες στον κόσμο των Star μόνο με ένα κλικ. www.starnews.gr. Το πιο ενημερωμένο site για τη ζωή και τα top secrets των διασημότερων προσώπων. Με νέα αρχεία ειδήσεων και showbiz news. Με χιλιάδες φίλους σε Ελλάδα και εξωτερικό. www.starnews.gr. Για περισσότερη ενημέρωση στα hot spot της διασκέδασής σου. Στείλε προτάσεις, νέα και παρατηρήσεις στο info@starnews και κάνε το site ακόμα πιο πλούσιο. www.starnews.gr και καλώς ήρθες. Απογραμμάτιστη εγκυμοσύνη. Ενημερώσου 210-88-28-788 www.unborn.gr. Δουλεύω φιλότιμα σε ξένη επιχείρηση. Όμως αυτές είναι μόνο οι επαγγελματικές μου δυνατότητες. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Ξεκίνα με ένα απλό τηλεφώνημα στη γραμμή μέλλον. 9011-900-578. Από σταθερό και κινητό. Οι απαντήσεις σε περιμένουν. Γι' αυτό τηλεφώνησε στο μέλλον τώρα. 9011-900-578. Από σταθερό και κινητό μέρα νύχτα. Χρέωση ανά λεπτό 1,43 ευρώ από σταθερό, 1,52 ευρώ από κινητό. Παλμός On Air 105,4. Εδώ η μουσική γίνεται διαφορά. Διαφήμιση με αποτέλεσμα. Παλμός On Air 105,4. Ενημερωθείτε τώρα στα τηλέφωνα 6974-0768 και 6974-0769. Ακριβώς 35 λεπτά μετά τις 12, Παλμός On Air 105,4, πάντα σε ζωντανή σύνδεση με τον ελληνικό FM.com. Αλέκο Στεφάνο εδώ, ηχθείς εδώ και ο Νιόνιος, και αυτή τη στιγμή η Κωνσταντίνα έφυγε, λέει, πάει να σφουγγαρίσει, να ξεσκονίσει και όλα τα σχετικά. Και είναι ο Φώτης πάλι εδώ. Γιατί αφήνεις εσύ δουλειά εδώ πάντα. Λοιπόν, ξέρω ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός και θέλω να μου πεις γι' αυτό. Ναι, συμμετέχουμε σε έναν διαγωνισμό αρκετά μεγάλο που ξεκίνησε την Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή ξεκίνησε. Είναι του μεγαλύτερου διανομέα MP3 download στη χώρα μας, του MP3 και της δισκογραφικής εταιρείας Warner. Γίνεται ένας διαγωνισμός, αυτή τη στιγμή έχει γύρω στους 100 συμμετέχοντες. Εμείς ήταν ανεξάρτητοι, δεν είχαμε πρόβλημα να συμμετάσχουμε. Ναι. Γιατί ήταν βασικός όρος αυτός, να είναι ανεξάρτητοι οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει στο www.mystate.gr. Θα δείτε τη φωτογραφία μας εκεί. Έχει συμμετοχή ηχθείς κτλ. Εκεί έχουμε δύο καινούργια τραγούδια τα οποία δεν είναι στο CD. Γιατί ήταν και αυτός ένας όρος ότι έπρεπε να είναι εκτός δισκογραφίας η συμμετοχή. Πώς βλέπουμε για το καλύτερο, είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Φυσικά εκ του αποτελέσματος είναι όλα, αλλά όποιος από τους ακρατές, γιατί τώρα που ακούν και ομογένεια, το ίντερνετ είναι παγκόσμιο, δεν είναι ουσιαστικό θέμα. Ναι, ναι, σίγουρα. Στο www.mystate.gr μπορεί να δει τη συμμετοχή μας, να ακούσει τα καλύτερα τραγούδια.
και εφόσον το αρέσει να μας χρησιμοποιήσει. Και όχι μόνο εμάς, και όποιος άλλος θέλει να δει καινούργια πράγματα. Αυτό που λέγαμε και πριν, ότι είναι καλό να ψάχνουμε καινούργια πράγματα. Και να δει και να ψηφίσει και σε οτιδήποτε άλλο που να ενδιαφέρει και θα λοιπά, να τον υποστηρίξει. Βασικό αυτό. Ρωτάνε. Είδαμε το τέλος. Ναι, ρωτάνε πώς φαντάζεστε να είσαστε μετά από 10 χρόνια. 12 χρόνια. 10 χρόνια μεγαλύτερο σίγουρα. να σου πω, εάν συνεχίσουμε μετά από 10 χρόνια να ασχολούμαστε ακόμα με τη μουσική, γιατί το θεωρώ σχεδόν αδύνατο να μην ασχολούμαστε. Όπως το είπε η Κωνσταντίνα, με λίγο χαβαλέ, αλλά στην πραγματικότητα έτσι είναι, είναι το οξυγόνο μας. Όλα αυτά τα χρόνια είναι το οξυγόνο μας η μουσική. Αν καταφέρουμε όμως, γιατί εντάξει, μεγαλώνοντας ο άνθρωπος, καμιά φορά μπορεί να βαρύνεις, να πεις εντάξει, δεν βαριέσαι, τώρα θα σου φέρνω την μπάλα, θα πάω στη γήπεδο σου. Αν ασχολούμαι όμως ακόμα με τη μουσική και εγώ και τα παιδιά μετά από 10 χρόνια, και έχουμε καταφέρει ακόμα καλύτερα να είναι κοινό αυτό, γιατί να σου πω την αλήθεια, αυτό είναι και ο στόχος, γιατί η κοινό μας είναι πάρα πολύ καλή. Πέρα από καλή μουσική κοινό, είμαστε και καλή παρέα. Νομίζω ότι το παιδί να το περιέψει καλύτερα αυτό. Ακριβώς. Αν καταφέρουμε να το έχουμε μετά από 10 χρόνια, γιατί εντάξει, είναι πολλά μπορεί να θα μας συμβούν, αλλά νομίζω ότι θα είναι το καλύτερο. Λοιπόν. Μακάρι να μπορέσουμε να είμαστε μετά από 10 χρόνια. Υπάρχουν μπάντες παγκοσμίως που είναι 20 και 30. Και το ευχόμαστε να τα κατοστήσετε. Αν τα κατοστήσουμε, μετά θα κυνηγάμε και το ρεκόρ Γκίνες. Έτσι. Λοιπόν, δεν το κοιτάζω μακριά, θα είναι πολύ επίκαιρο. Έχω μια ερώτηση που ήταν για την Κωνσταντίνα, θα την κάνω αμέσως μετά, αλλά με ρωτάνε και κάτι ακόμα. Λέει, πιστεύεις, λέει, ότι πουλάνε τα σκάνδαλα ή τα τραγούδια κάθε αυτού, κατά τη γνώμη σου? Νομίζω ότι η περιουσία ενός καλλιτέχνη, πέρα από οτιδήποτε άλλο, είναι τα τραγούδια. Δηλαδή, υπάρχει εκατομμύρια ανθρώπων ακροατών που ξέρουν ένα τραγούδι και δεν ξέρουν ποιος το λέει. Αν κάνω λάθος, όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Τα τραγούδια μιλάνε τόσο καλλιτέχνες. Και υπάρχουν πάρα πολλοί. Αυτό που προσπαθούμε λίγο στην ελληνική σκηνή, κυρίως εμένα αυτό, στην ελληνική κοινότητα, να επιβάλλουμε τον καλλιτέχνη λίγο παραπάνω από το τραγούδι, είναι λάθος. Το τραγούδι είναι αυτό που θα μείνει 30 χρόνια και το καλλιτέχνη μετά μπορεί να αλλάξει 50 πράγματα. Το τραγούδι είναι αυτό που θα τραγουδήσουν και άλλοι 50 καλλιτέχνες. Το ίδιο τραγούδι με διαφορετικό ρεχόχρωμα, αλλά το τραγούδι είναι ένα. Αυτό γίνεται διαρκώς τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια. Γίνεται συνέχεια, γίνονται συνέχεια επανεκδόσεις. Ακριβώς. Δεν είμαι παγκός αυτό. Δηλαδή, συνέχεια το ίδιο και το ίδιο με διαφορετικές εκτελέσεις, πλην κάποιας πρόσθεσης που θα μπορούσε να. Ναι, είναι όντως κάτι στο κομμάτι που θα μπορούσε να έχει ξεχάσει ο δημιουργός. Αν και συνήθως για να είναι τόσο μεγάλη επιτυχία δεν έχει ξεχάσει κάτι. Τέλος πάντων. Πάντως είναι κακό να ανακυκλώνονται τα ίδια. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που γράφουν μουσική και γράφουν όμορφα πράγματα. Απλά όπως ξέρεις δεν υπάρχουν και πάρα πολλές ευκαιρίες για να προβληθούν. Νομίζω όμως τώρα ότι τώρα με το ίντερνετ αλλάζει το πράγμα. Το ίντερνετ γι' αυτό και όλα. Παρένθεση, ο διαγωνισμός που συμμετέχουμε είναι ο πρώτος ιντερνετικός διαγωνισμός. Είναι το καθαρά μέσω ίντερνετ. Δεν υπάρχει εικόνα πραγματική. Είναι ίντερνετ, είναι μουσική, ποντίκι και υπολογιστές. Αυτό που ακούς, αυτό. Κάντε και λίγο μια φωτογραφία. Αλλά το τραγούδι είναι που μιλάει. Ρωτάνε. Στην ουσία, αν θα αρέσουν τα καινούργια μας τραγούδια είναι το θέμα. Όχι το αν εμείς θα έχουμε κάτι διαφορετικό. Η ίδια φάτσα που έχουμε τώρα και στο προηγούμενο σπίτι, η ίδια φάτσα κατά την επόμενη. Δεν γελάει που παίζουμε, θέλει να κάνει το επόμενο. Καλύτερα τραγούδια γράψαμε. Αυτό με πράγμα. Θα λέω σίγουρα. Ρωτάνε αν επηρεάζεστε, λέει, από κάποιους άλλους καλλιτέχνες. Να σου πω, υπάρχουν, όπως και στην αρχή της συνέντευξης που είπα, υπάρχουν κάποιες μπάντες του εξωτερικού που πραγματικά είναι υπόδειγμα για μας. Κάποιες από αυτές τις έχουμε δει και ζωντανά και έχουμε μείνει όσοι δεν έχουν το στόμα, απλά έχουμε κάνει το σταυρό μας. Το είδαμε και από κοντά πόσο επαγγελματίες είναι
Αλλά θα σου δώσω ένα παράδειγμα τώρα, παραμεσάρι, ξέρω εγώ, η Garbage. Είναι ένα συγκρότημα στο ίδιο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί ακριβώς, με γυναικεία φωνή μπροστά, με μουσικούς πάρα πολύ καλούς γύρω και τραγούδια που συνέχεια μένουν. Δηλαδή βγάζουν οι άνθρωποι μπες και τρεις δίσκους έχουν 20 τραγούδια μπες. Είναι τρομακτικά δημιουργική και τους είχαμε δει στην Αθήνα πριν 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, τη Μαλακάσα εκεί, και ήταν απίστευτο αυτό που βλέπαμε. Δηλαδή, θα ακούγαμε το CD αυτούσιο και μια ενέργεια τρομακτική. Και όχι μόνο, υπάρχουν και άλλοι πολύ μεγάλοι. Υπάρχουν YouTube, υπάρχουν τέλο πάντων. Εντάξει, εμεί κυρίω από αυτό το χώρο έτσι λίγο επηρεαζόμαστε. Αλλά προσπαθούμε να κοιτάμε τα λίγο πιο ψηλά, βάζει και μπορέσουμε να φτάσουμε λίγο. Γιατί εντάξει, τα δεδομένα δεν είναι ίδια, η αφιτερία είναι διαφορετική. Αλλά υπάρχουν πραγματικά μπάντε που είναι τόσο μεγάλα παραδείγματα. Δηλαδή, η Ρήμον που πέφτει μαζί, αυτό που έπρεπε για τα τραγούδια. Ναι, μεν είναι επαγγελματία, ναι, μεν είναι φοβερή στη σκηνή. Αλλά για 2 τραγούδια που έχουν στην Ελλάδα. Το τραγούδι κατώ ξέρουν το ένα. Για το ένα τραγούδι κυρίζουν όλο τον πλανήτη. Mm. Σε 20 χρόνια από τώρα, οι Ρήμον δεν θα υπάρχουν.